Παίζω. Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπου. Κορίτσι μου πανίψιλο. Όμορφο. Λιγερό. Μα πώς την έχω πατήσει το τελευταίο καιρό. Δύο φορές έχω φέρει δύο ψηλές στο τελευταίο δεκαπενθήμερο. Και έτυχε στις μέρες που φοράω αθλητικό ρεσί. Δεν γίνεται. Πάω να κάτσω γρήγορα. Πώς τα ξεχνάω. Φτού σου, βρε Άννα Μαρία μου. Φτού σου. Εγώ δεν φοράω συχνά τα κουδάρα σου. Μπράβο. Δεν φοράω συχνά. Όχι, χαίρομαι που το έβαλε σήμερα. Ούτε είναι έδωσε σήμερα και λέω θα το βάλω. Άρε, Άννα Μαρία. Μπράβο. Δεν μου λες, από ποια ηλικία έχεις αυτό το μπόδι, γιατί εμείς τα κορίτσια σταματάμε νωρίς να ψηλώνουμε. Δεν πάμε μέχρι τα 18 σαν τα αγόρια. Στο γυμνάσιο, πρώτο γυμνασίο, ήμουν 1,74. Συνέχισα να ψηλώνω. Μέχρι πότε? Συνέχισα. Τώρα είμαι 1,83-84. Ελπίζω να μην ψηλώσω άλλο. Όχι τώρα πια, αλλά το πόδι όμως είναι πολύ. Είναι ψαρωτικό να βλέπεις μια γυναίκα, ρε παιδί, που να έχει λεπτό, ψηλό κορμί και ωραίο μακρύ πόδι. Τώρα είναι και το τακούνι που δίνει έτσι μια. Εγώ δεν κοιτάω το τακούνι. Τώρα έχεις κάτσει. Κοιτάζω το πόδι. Πώς λυγίζει, πώς σταυρώνει το ένα πάνω στο άλλο. Είναι. Μπράβο σου. Μπράβο, Άννα Μαρία μου. Ευχαριστώ. Πες μου. Τα αγόρια σου σε καμαρώνουν, ναι. Σου λένε ποτέ μαμά μα, είσαι πιο ωραία μαμά. Όχι, αυτό δεν μου το έχουν πει ακόμα. Βέβαια το ρωτάω. Πόσο χρόνο είναι? 3,5. Είναι μικρό. Κατά τα 4-5 θα αρχίσουν να το λένε. Θα σου πω, ξέρεις τι κάνω. Κάνω συγκριτικές ερωτήσεις. Λέω, ποια είναι πιο ωραία, η Μανούλα ή η Μόνικα Μπελούτσι? Μου λένε, η Μανούλα. Μπράβο. Δηλαδή καθοδηγώ λίγο την απάντηση. Μπράβο, μπράβο. Αλλά μ' αρέσει και με τι γυναίκες συγκρίνεσαι. Κατάλαβες, δεν πάω. Σωστά, σωστά. Αν δεν το κάνω τώρα αυτό που είναι σε αυτή την ηλικία, δεν θα μπορέσω να το κάνω ποτέ. Έχεις δίκιο. Θα μάθουν την αλήθεια κάποια στιγμή. Με τον Μπέζο φοράς τα κούνη, γιατί είναι και αυτός πανύψηλος. Δηλαδή νομίζω δεν θα έχετε πρόβλημα. Ναι, μπορώ να φορέσω, αλλά. Αλλά στο χωριό που να το βάλεις. Εντάξει, δεν είναι και ο ρόλος. Όχι. Μα δεν κυκλοφορώ συχνά. Είναι το outfit που το επιβάλλει αυτή τη στιγμή. Τι είναι ωραίο να σου πω. Την πρώτη μέρα των γυρισμάτων, πες μου, γιατί πραγματικά έμεινες πολύ καιρό. Ναι. Μαζί με τα παιδιά σου, με τον άντρα σου, στο σπίτι, αλλά ένα κορίτσι το οποίο δουλεύει από πολύ μικρή ηλικία, ναι. Και το οποίο ήταν πάντα αυτόνομο, τέλος πάντων, ναι, με όλα τέλος, ναι, πάντων, ναι, ναι, αυτά. Το ντύνομαι και φεύγω, πάω να δουλέψω, που σημαίνει και βάφομαι όλο, και εκτενίζομαι, ναι, 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 και βλέπω και λίγο κόσμο ξανά. Διαφορετικό. Ναι. Πες μου την πρώτη σου. Κοίτα, μέρα. Κοίτα, η πρώτη μέρα δεν μπορώ να πω ότι ήταν ευχάριστη. Γιατί είχα πάρα πολύ άγχος. Ήταν σαν να ξεκινούσα από την αρχή. Σαν πρωτάκι. Ναι. Αυτό βέβαια ήταν και ωραίο. Γιατί μετά από χρόνια στη δουλειά, βαλτώνεις λίγο και το συνηθίζεις και χάνεις τον ενθουσιασμό. Η πρώτη μέρα είχε και ενθουσιασμό, αλλά και πάρα πολύ άγχος. Αισθανόμουν ότι δεν ξέρω τι θα κάνω, τι θα πω. Μετά από λίγες ώρες. Το πήρα το κολλάκι. Τα παιδιά ήταν σπίτι εκείνη την πρώτη μέρα που είπε παιδιά, τώρα εγώ. Γιατί τα παιδιά είναι και όπως μάθουν. Δηλαδή, σε μάθουν να σε έχουν στο σπίτι. Ναι, σε, ναι, μάθουν ότι ξέρω εγώ, θα σε έχουν, ναι, το καλοκαίρι μόνο στο σπίτι. Ή ότι δουλεύεις το πρωί μέχρι το μεσημέρι ή το μεσημέρι μέχρι τα απόγευμα. Ναι, ήταν σπίτι. Η αλήθεια είναι ότι πήγαν τα γυρίσματα έτσι ώστε δεν καταλάβανε απότομη αλλαγή. Ναι, 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 ναι. Αλλά εντάξει, υπήρξε γκρίνια, ο μικρός ειδικά. Μετά εδώ πάμε. Είναι μωράκι ακόμα. Ναι, ναι. 2 χρονών, 2,5 τώρα, ναι, εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Είναι ακόμα αγκαλίτσας. Ναι, ναι. Πολύ και είναι και βαρύς. Πόσο είναι? Είναι 18 κιλά. Άντε, δεν γίνεται αυτό που λες, 2,5 χρονών. Τι μου. Ναι, ναι, είναι. Και τον παίρνεις αγκαλιά. Τι να κάνω, να του πω να με πάρει. Κιλά. Ναι. Είναι και ψηλός πολύ. Είναι ψηλός. Καλά, εντάξει, ναι, το ξέρουμε, το βλέπουμε. Είδαμε τους γονείς, καταλαβαίνουμε τι παιδί θα έβγαινε. Ναι, αλλά είναι πολύ βαρύς και θέλει αγκαλιά και. Στο κρεβάτι σας έρχονται? Όχι. Καθόλου. Πώς το έχετε κάνει αυτό? Δεν έρχονται ποτέ, δεν ξυπνάνε τη νύχτα, τίποτα. Θα σου πω. Εντάξει, ο μικρός ακόμα έχει κούνια, λένε με κάγκελα, αλλά δεν έρχονται, δεν τους έχουμε συνηθίσει έτσι. Καμιά φορά σπάνια, πάρα πολύ σπάνια, τους παίρνουμε όταν πια δεν αντέχουμε, άμα είναι κρυωμένοι ή οτιδήποτε και πρέπει να ξενυχτήσουμε. Για να μην κάνετε διαδρομές πάνω κάτω. Για να μην σηκωνόμαστε. Αλλά αυτό είναι πάρα πολύ σπάνιο. Δηλαδή έχει γίνει πάρα πολύ λίγες φορές. Και έτσι δεν έχουν έρθει, δεν το ζητάνε. Δεν το ζητάνε. Αυτό δηλαδή τουλάχιστον το έχουμε γλιτώσει. Πες μου, τι δεν έχετε γλιτώσει? Τίποτα, τώρα. Όλα τα άλλα δεν τα έχουμε γλιτώσει. Ό,τι έλεγα σε σχέση με τα παιδιά, αυτά τα έχω κάνει όλα. Δηλαδή, όλα τα λάθη, όλα τα. Ποιο θεωρείς πιο σημαντικό λάθος από αυτά που έχεις? Δηλαδή, αυτό που λες δεν είναι να το κάνω, δεν διορθώνεται εύκολα. Εντάξει, είναι ακόμα μικρή ώστε να έχω κάνει πολύ βαριά λάθη. Στην πορεία φαντάζομαι. Τη ηλικία αυτή, νομίζω κάποιες συνήθειες όπως το να πίνουν το γάλα το πρωί μπροστά στην τηλεόραση και έτσι να συνδέουν. Βλέποντας παιδικά βέβαια. Κοίταξε να δεις, αυτό θα το κόψεις, θες, δεν θες, θα ξεκινήσουν να πηγαίνουν σχολείο. Ναι. Δεν θα υπάρχουν. Ο μεγάλος πάει, έχει
πάει. Προνήπιο. Προπρονήπιο. Το πήρε εύκολα. Είσαι μαμά τώρα εσύ. Ακόμα και τώρα που το συζητάμε. Κάτσε να το συζητήσω. Το σκεφτώ. Ναι, θέλω λίγο χρόνο. Και εμένα μου φαίνεται καμιά φορά περίεργο. Δεν ξέρω, καλό είναι αυτό να είσαι και να σου φαίνεται περίεργο. Δεν ξέρω. Ναι. Μου φαίνεται και φυσικό, δηλαδή δεν το αισθάνομαι. Δεν ξέρω, γίνεται φυσικά. Φυσικά ένα τρίτο μωρό. Φυσικά. Σηκώθηκε το φρύδι, αγρίεψες λίγο, ε. Φοβήθηκα. Νομίζω όχι προς το παρόν. Θα σου πω γιατί. Θα ήθελα να έχω και 3 και 4, αλήθεια. Αλλά θα ήθελα να είμαι σίγουρη ότι μπορώ να τα καταφέρω. Και όχι μόνο οικονομικά, αλλά και σαν διάθεση. Τώρα αισθάνομαι αρκετά κουρασμένη. Mm. Δηλαδή και εύκολα βρίσκομαι στη γωνία. Εύκολα με εγκλωβίζουν. Είναι μαζί, τσακώνονται πολύ. Είναι... Αισθάνεσαι κάποια στιγμή στύψη γιατί μπορεί να σε πιάνουν τα νεύρα σου με όλη αυτή την κατάσταση. Πάρα πολύ. Γιατί πώς το αντιμετωπίζεις, προσπαθώ. Πώς το γυρνάς. Δεν ξέρω, προσπαθώ. Δεν τα καταφέρνω πάντα. Άλλες φορές παίρνω βαθιές ανάσες, άλλες λέω θα κατεβάζω, δεν θα εκνευριστώ, όχι. Αλλά αλλάζεις το δωμάτιο ή τους αφήνεις να τσακώνονται. Ανάποδα τα είπα. Τους αφήνεις να τσακώνονται και αλλάζεις δωμάτιο ή μπαίνεις στη μέση και κάποιος ανταπλούσει. Προσπαθώ να τους αφήσω να τσακώνονται, αλλά είναι και σε τέτοια ηλικία. Φοβάσαι. Που φοβάμαι εντελώς, γιατί παίρνουν πράγματα και χτυπάνω στον άλλον. Δεν είναι ότι είναι ακόμα. Γιατί το κάνουν αυτά τα παιδιά. Τα αγόρια, μάλλον το κοντάκι. Τα αγόρια, ναι, είναι πιο ζωηρά τα αγόρια. Ναι. Γιατί. Δεν ξέρω. Είναι η φύση τους τέτοια, δεν έχω καταλάβει γιατί. Δηλαδή δέρνονται. Δεν ξέρω γιατί δέρνονται. Εσύ έχεις αδερφό, νομίζω. Συγγνώμη. Έχω έναν αδελφό και μία αδελφή. Τσακωνόσουν ποτέ με τον αδελφό σου μικρή. Δηλαδή 3 παιδιά στο σπίτι. Εσύ τι θυμάσαι. Με τον αδελφό μου ήμασταν 5 χρόνια, έχουμε 5 χρόνια διαφορά. Και έτσι ήταν πιο με την αδελφή μου συνέχεια. Άρα τι μου λες μόνο τα αγόρια. Να και τα κορίτσια. Και τα κορίτσια. Δεν ξέρω, ήμασταν φυσιολογικά κορίτσια. Εμείς δεν ξέρω. Μπορεί να μην ήμασταν κανονικά κορίτσια. Φαίνεται ότι όλα τα αδέρφια που είναι κοντά στην ηλικία. Ναι. Είναι αντιζηλία πολύ. Δηλαδή θέλει ο ένας το ίδιο αυτοκινητάκι, τους παίρνει το ίδιο, κάποια διαφορά θα βρουν, θέλει το άλλο, θέλει το αυτό. Τα ξέρεις εσύ αυτά. Ναι, έλα και εσύ. Δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά. Ναι. Λοιπόν, για πες μου λίγο τώρα για αυτή τη δουλειά, για αυτή τη συνεργασία, η οποία έχει αποδώσει. Θέλω να πω, πάει πάρα πολύ καλά. Πάει το καλά, δόξα τω Θεώ, πάει ο καλά. Ο κόσμος το αγάπησε αμέσως. Είστε πολύ ωραίοι μαζί με τον Γιάννη Μπέζο. Πολύ ωραίοι μαζί. Δεν έχω καταλάβει εσύ ακόμα αυτόν τον τύπο. Έχω δει το σύριαλ 2 φορές. Αλλά δεν έχω καταλάβει. Το παίζει ο Γιάννης. Είναι, δηλαδή. Είναι. Τι. Είναι αυτό που βλέπεις, είναι. Ο ρόλος πάντα. Για το λέμε. Ρόλο πάντα μιλάμε. Εννοείται έτσι, για το ρόλο. Μισό λεπτάκι. Γιατί προσπαθούσα να καταλάβω αν το κάνει επίτηδες. Δηλαδή, αν θέλει να κάνει ότι είναι έτσι όπως είναι στο έργο. Ή αν έτσι είναι. Έτσι είναι. Ο ρόλος έτσι είναι. Είναι έτσι. Τι να... είχε αυτός ο άνθρωπος. Είναι αυτό το λίγο έτσι περίεργο. Δεν ξέρω, κι εγώ ακόμα τον ψάχνω. Είναι ιδιόμορφος. Και γι' αυτό και για το δικό μου ρόλο για την Αντριάννα, γοητευτικός. Ναι, αλλά το επεισόδιο, τα 2 που είχα δει εγώ στο 1, εσύ ψηλό έφτιασε να το πω διακριτικά. Πολύ με φτύνει. Γιατί ρε εσύ. Πάρα πολύ, δεν ξέρω. Με φτύνει και παρακάτω, πολύ, πάρα πολύ. Αλλά εγώ γιατί συνεχίζω. Πολύ, γιατί μάλλον με φτύνει, δεν ξέρω. Ναι. Υπάρχει και αυτή η κατηγορία. Βέβαια, υπάρχει, ναι. Είναι και έτσι αυτό που είναι έτσι περίεργος και λίγο τον λέμε συχνά ανθρωποδιώχτη, που είναι. Και αυτό μάλλον την τραβάει αυτήν την κοπέλα. Δεν ξέρω, τι να πω. Περίεργο. Τι σου έχουν πει οι φίλοι σου, οι γνωστοί σου για το έργο, για τη σειρά, για την υπόθεση, τους για το αρέσει, ρόλο σου. Τους περισσότερους αρέσει πάρα πολύ. Εντυπωσιάζει ο ρόλος του Γιάννη, που είναι έτσι αυτό το απόλυτα, πώς να το πω, είναι αυτό λίγο ξινός, το... κάπως, ναι, είναι. Ναι. Το πάει, εμένα μου αρέσει όταν έχει αυτό το αυστηρό ξινό. Μου αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Το έτσι, το αγριευτικό λίγο. Μ' αρέσει πάρα πολύ εμένα και οι εναλλαγές που κάνει, κάτι θα πω για τον Γιάννη, αλλά μ' αρέσει πάρα πολύ. Όπως μ' αρέσει και να συνεργάζομαι μαζί του. Έχεις ξανά δουλέψει με τον Γιάννη Μπέζο? Λίγο, πολύ λίγο. Για κάποια επεισόδια σε ένα σύριαλ που είχαμε κάνει με τον Κώστα τον Κουτσομίτη. Τρεις χείρες. Παλιά. Ναι. Τότε είχαμε δουλέψει μαζί, αλλά τώρα ουσιαστικά γνωριζόμαστε περισσότερο. Πού είναι αυτό το χωριό, πού έχουν γίνει τα γυρίσματα? Το χωριό είναι στην Καρδαμίλη. Στην Πελοπόννησο. Με Σινιακή Μάνη, ναι. Μάλιστα. Mm. Πού σας ήρθε και πήγατε εκεί? Δεν ξέρω πώς ξεκίνησε ακριβώς, αλλά. Όχι, ότι δεν είναι φανταστικό είναι το μέρος. Καταπληκτικά. Εμείς πηγαίνουμε πολύ πριν τα γυρίσματα, οικογενειακώς, γιατί περάσαμε κάποια στιγμή από εκεί και μαγευτήκαμε. Είναι από τα ωραιότερα μέρη που έχω δει. Οικογενειακώς εννοείς με τα παιδιά. Με τα παιδιά, ναι. Πριν από τα γυρίσματα, δηλαδή ξεκίνησα. Το μακρινότερο ταξίδι που έχετε πάει μαζί με τα παιδιά, ποιο είναι?
και πόσες τάσεις κάνετε στον δρόμο, γιατί το ένα μπορεί να ζαλίσει και το άλλο μπορεί να καθουργέται, το άλλο μπορεί να θέλει να φάει. Εκεί στην Καρδαμίλη με το αυτοκίνητο, αλλά έχουμε πάει και Κρήτη και Θεσσαλονίκη και τους έχουμε. Ο Φάνης τα καταφέρνει με τα παιδιά. Ναι, ναι. Δηλαδή, όταν τα καταφέρνει να τους επιβάλλει την τάξη, όχι να τα καταφέρνει να τα κουμαντάρει μόνο στο να πάρει κάπου να τα πάει. Όλα τα καταφέρνει, δηλαδή οι στιγμές που είναι να μην τα καταφέρεις δεν τα καταφέρνει κανείς. Είναι οι στιγμές που επικρατεί το χάος και όσο τα καταφέρνω εγώ, τα καταφέρνει και εκείνος. Υπάρχουν κάποιες στιγμές που γι' αυτό και δεν κάνεις τίποτα. Περιμένεις να περάσει η μπόρα, κάθεσαι και τους παρακολουθείς. Αλλά τα καταφέρνει πολύ καλά. Είναι πιο ψύχρεμος από μένα. Οι άντρες νομίζω ότι το έχουν πιο πολύ αυτό. Ναι, αλλά έχουν και άλλη τριβή μέσα στο σπίτι από εμάς. Έτσι πιστεύω. Πόσα χρόνια τώρα είσαστε μαζί? Είμαστε 4 σχεδόν παντρεμένοι, όχι σχεδόν παντρεμένοι, 4 σχεδόν παντρεμένοι. Πρόσχετη, αυτά μόνο εγώ τα λέω. Και 5 μαζί. 5 μαζί, πόσα πράγματα σε μια πενταετία. Ναι, πόσο, μπράβο πάρα σας, ρε, παιδιά. Δεν έχετε προλάβει να είστε και καθόλου μαζί εσείς λίγο, να χαρείτε τον ερωτά σας, να το πω έτσι. Όχι, όχι. Αυτό έχει και τα καλά και τα κακά. Δηλαδή, έχει το καλό ότι όποτε είμαστε οι δυο μας, είναι σαν να είμαστε... Πώς είσαστε οι δυο, πού το βρίσκετε? Εντάξει, μπορεί να μας κρατήσει η μαμά μου. Λίγο, έτσι, ένα, μια ώρα. 5-10 λεπτά. Με ραντεβού, ε. Ναι, αυτά, ναι. Αλλά είναι σαν να είμαστε ξανά στην αρχή. Να κάνουμε. Έτσι μας έλαχε. Τι να κάνουμε. Τι φλάκα που έχει. Δεν πιστεύω να είναι. Α, είναι ώρα για διαφημίσεις. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε αμέσως μετά.